σήμερα στην Κεφαλονιά το 7TV έχει την τιμή και την χαρά να φιλοξενεί έναν από τους κορυφαίους νέους προπονητές στο χώρο του μπάσκετ. Ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος βρίσκεται στο νησί μας και θα μας επιτρέψει να διακόψουμε για λίγο τις διακοπές του για να συζητήσουμε για τον μπάσκετ και όχι μόνο βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Λίγο υπερβολική σας βρίσκω, αλλά ευχαριστώ. Είναι τα στατιστικά, τι λένε, και τα νούμερα. Α, δεν τα ξέρω καθόλου τα στατιστικά, να σας πω. Να σας πω την αλήθεια. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με το τώρα, με το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα θέλουν να μάθουν αν ο νέος Παναθηναϊκός που χτίζεται από τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του και γενικά σε τι πορεία βρίσκεται. Ναι, να πούμε ότι είναι μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζουμε το πλάνο μας όσον αφορά το υλικό. Θέλουμε να γίνει η ομάδα όσο δυνατόν να ελληνοποιηθεί. Προσπαθεί ο πρόεδρος να φέρει στην ομάδα τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, έτσι ώστε και να έχουμε Έλληνες παίχτες, αλλά και μακροπρόθεσμα να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο κινήσεις ακόμα. Απλά θέλουμε να δούμε πώς είναι η ομάδα, ίσως μέχρι τα πρώτα φιλικά, να δούμε τι χρειάζεται, να δούμε πώς ανταποκρίνονται οι νέοι παίχτες, γιατί θέλουμε να αφήσουμε χώρο για τους νέους παίχτες. Γιατί ναι μεν θέλουμε να ελληνοποιηθεί η ομάδα, ναι μεν θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα έχει μέλλον, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε στον Παναθηναϊκό και ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι πρώτα απ' όλα να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και να κυνηγάει όλους τους τίτλους. Οπότε είναι, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα δούμε τι χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε το παζί. Είστε ο άμεσος συνεργάτης του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Μαζί με έναν άλλον από την Ισπανία, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό τίμιο. Δώστε μας λίγο μια εικόνα του TST Ιβάνοβιτς, Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι πολλά μπορεί να είναι και υπερβολές. Εγώ τον έχω δει δύο φορές που έχει έρθει στην Αθήνα. Έχουμε μιλήσει, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δύο και τρεις φορές την ημέρα στο τηλέφωνο. Έχω πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τώρα, για αυτά που έχουν ακουστεί, θα δούμε. Δεν μπορώ να ξέρω κι εγώ. Το σίγουρο είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος έχει πολύ μεγάλο έργο στις πλάτες του και νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη επιλογή για τον νέο Παναθηναϊκό. Το αγωνιστικό πλάνο του φετινού Παναθηναϊκού ποιο θα είναι σε γενικές γραμμές? Σε γενικές γραμμές είναι αυτό που είπα, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα νέα τα παιδιά, να μπορέσουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι άμεσα, σιγά σιγά, και βέβαια να συνεχίσουμε να κυνηγάμε όλους τους τίτλους. Καταπιάνομαι από αυτό που λέτε. Θα σταθώ λίγο στην προσθήκη πολλών νέων παιχτών στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλήθεια, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να επιλέξετε αυτά τα παιδιά ως τις καλύτερες επιλογές? Το να τα επιλέξεις δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι παιδιά τα οποία έχουν διακριθεί στην ηλικία τους. Και όχι μόνο, δηλαδή ο Μποχωρίδης τα τελευταία δύο χρόνια είναι το τελευταίο μας απόκτημα, έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Άρη. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν δύσκολο να τα... Νομίζω ότι πήραμε ό,τι καλύτερο μπορεί, όχι όλους, γιατί η Ελλάδα έχει πολλά ταλέντα, αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ καλές επιλογές. Ο Καραλαμπόπουλος που οδηγεί και την ομάδα των εφήβων στο Eurobasket, φέτος έχει θέση στην ομάδα του Παναθηναϊκού? Ο Καραλαμπόπουλος και ο Διαμαντάκος είναι δύο παιδιά τα οποία είναι ήδη δύο χρόνια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Κάνουν προπονήσεις μαζί μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά έτοιμοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρουν ρόλο μέσα στην ομάδα. Εκτός από τους Έλληνες παίχτες,
που είναι προτεραιότητα σίγουρα για σας, ήρθαν και κάποιοι ξένοι, ήρθαν τρεις νέοι ξένοι. Τι πλάνα έχουμε για αυτούς και τι περιμένετε εσείς να προσφέρουν στην ομάδα, σε σχέση τουλάχιστον με τους προηγούμενους. Εντάξει, είναι παίχτες οι οποίους επιλέξαμε γιατί νομίζουμε ότι ταιριάζουν στο νέο Παναθηναϊκό. Είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα πάρα πολύ καλά. Είναι παίχτες οι οποίες μαζί με τους έμπειρους παίχτες που έχουμε, ο Δημήτρη Διαμαντίδη, που είναι ο ηγέτης της ομάδος, θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα και να κερδίσει, αλλά να βοηθήσουν και τα νέα τα παιδιά να ενταχθούν περισσότερο, να βρουν ένα ρόλο στην ομάδα. Αναφέρατε το όνομα του Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης από μόνος του είναι ένα κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω για το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο. Οι ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν είναι πάρα πολλές μεν, αλλά σίγουρα έχουν γίνει επίσης γι' αυτόν πάρα πολλές από πολλούς χώρους. Θα εστιάσω λοιπόν σε μία που μπορεί να ακουστεί τετριμένη, αλλά νομίζω ότι είναι αυτή που αξίζει πραγματικά τον κόπο να κάνουμε. Τελικά τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό τον Διαμαντίδη? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, γιατί για μένα ο Διαμαντίδης είναι φαινόμενο. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει ένα φαινόμενο. Αυτό μπορώ να πω εγώ είναι ότι μπασκετικά έχει όλο το πακέτο. Μπορεί να κάνει τα πάντα στο υψηλότερο επίπεδο και τα περισσότερα ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω όμως ότι έχει ένα χαρακτήρα που είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να είναι ηγέτης, αλλά από εκεί πέρα μιλάμε για ένα σαν χαρακτήρα, σαν τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δεν περιμένεις όταν θα καθίσεις και θα συζητήσεις μαζί, δεν περιμένεις αυτό το χαρακτήρα. Φαντάζομαι ότι σίγουρα αυτό είναι χάρισμα σε έναν πολύ καλό παίκτη να το έχει, γιατί σίγουρα ένας καλός παίκτης δεν αρκεί τεχνικά να είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι ακόμη πιο σημαντικό να είναι και ηγέτης. Ακριβώς αυτό. Για να είσαι ηγέτης πρέπει να έχεις και άλλα χαρίσματα, όχι μόνο να είσαι ταλέντο με την μπάλα. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ο Διαμαντίδης και είναι ηγέτης που μιλάει στο παρκέ. Δεν είναι απ' έξω, είναι πάρα πολύ ταπεινός, δεν θέλει να μιλάει, δεν θέλει να δει συνεντεύξεις. Θα περάσουν, θα ζητήσουν να βγουν φωτογραφία, παιδάκια μαζί του, θα καθίσει, δεν θα πει, δεν θα δεις ανασχετήσει. Έχει όλο αυτό το πακέτο, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι ο πραγματικός ηγέτης, δηλαδή όταν έρχονται τα δύσκολα όλοι κοιτάνε αυτό στα μάτια να δουν τι θα κάνει για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Μπορούσε τελικά ο Παναθηναϊκός τα 2-7 χρόνια να αντέξει χωρίς τον Διαμαντίδη στο παρκέ? Δεν νομίζω, όχι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια πάλι η ομάδα άλλαξε. Έφυγε ένας πολύ μεγάλος προπονητής όπως είναι ο Μπράντοβιτς. Φύγανε οι περισσότεροι παίχτες, μείνανε μόνο 2 παίχτες, ο Διαμαντίδης και ο Τσατσαρής, ένας άλλος πολύ μεγάλος παίχτης κατά τη γνώμη μου. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό μπάσκετ. Και ένας gentleman όπως συνηθίζεται να λέγεται για τον Τσατσαρή, ένα κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ. Με αυτά τα 2 τα παιδιά καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να αλλάξει όλη η ομάδα, να έρθουμε καινούργιοι παίχτες και καταφέραμε να πάρουμε 2 W, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Στέκομαι σε αυτό. Και στην Ευρωλίγκα να σημειώσω, νομίζω ότι με διζαβαντάζ έδρας να χάσουμε στο 5ο παιχνίδι και τα 2 χρόνια, ένα μέσα στην Μπαρτσελόνα το 5ο παιχνίδι και το άλλο με την CSKA, που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και καλύτερη δουλειά. Θα μπορούσαμε με λίγη τύχη να προκριθούμε. Στέκομαι σε αυτό, κοιτώντας πίσω σε αυτά τα 2 χρόνια, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που συναντήσατε μέχρι να στηθεί όλο αυτό και να δημιουργηθεί αυτός ο Παναθηναϊκός? Από δυσκολίες άλλο τίποτα. Νομίζω μόνο δυσκολίες είχαμε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί όταν μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ομάδα των τελευταίων 15 χρόνων, είναι πολύ δύσκολο να την ξεστήσεις και να φτιάξεις κάτι από την αρχή, να φέρεις καινούριους παίχτες, να πετύχεις σε όλες τις μεταγραφές που δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι τυχερός να πετύχεις όλες. Όσο που κάναμε πολύ μεγάλη έρευνα για κάποιο παίχτη, γιατί να φέρεις ένα παίχτη πρέπει να γίνει έρευνα πριν, πρέπει να το δεις πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα μετράνε, κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει να πάρεις πολλές πληροφορίες από πολλούς ανθρώπους
Γιατί πάρα πολύ μετράει και ο χαρακτήρας, όχι μόνο πόσο καλός παίχτης. Και όταν λέω χαρακτήρας, δεν εννοώ αν είναι καλό παιδί ή κακό, είναι αν αντέχει την πίεση. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα από τις λίγες στην Ευρώπη που έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έχει πάρα πολύ μπασκετικό κόσμο που γνωρίζουν μπάσκετ, έχουν φυσικά πολύ υπομονή, στηρίζουν πάρα πολύ την ομάδα, αλλά έχουν και απαιτήσεις, γιατί έχουν μάθει να ζουν με επιτυχίες. Οπότε η πίεση είναι κάτι το οποίο είναι το νούμερο ένα προσόν για ένα παίκτη που θα έρθει να παίξει στον Παναθηναϊκό, αν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση. Ξεκινώντας εσείς το 2012 στον Παναθηναϊκό, είχατε κοντά σας τον Αργύρη τον Πεδουλάκη. Τι μπορούμε να πούμε για τον Αργύρη τον Πεδουλάκη, μιας και τώρα έτσι ξεκινάει εντός αγωγικών τη δική του περιπέτεια στο εξωτερικό. Και καλή επιτυχία και στον Αργύρη τον Πεδουλάκη και στους δύο συνεργάτες που ήμασταν μαζί στον Παναθηναϊκό, τον Γιώργο τον Βόβορα και τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, πάρα πολύ καλοί προπονητές και οι δύο. Το έχω ξαναπεί για τον Αργύρη τον Πεδουλάκη, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Πολύ έξυπνη κίνηση του Προέδρου να τον φέρει μετά τον Ομπράντοβιτς, όχι μόνο γιατί γνωρίζει άριστα το άθλημα, αλλά γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος άντεξε την πίεση. Γιατί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Υπήρχε και πόλεμος εισαγωγικά από κάποια μέσα. Νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη λύση για το μάθημα εδώ. Νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά. Και στο δεύτερο double έχει συνεισφέρει. Δεν είναι σημασία αν το τελείωσε η χρονιά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και πάλι καλή επιτυχία στην νέα του αποστολή. Εσείς ήσασταν πρωταθλητής με τον Αργύρη τον Πεδουλάκη, πρωταθλητής και με τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη. Να κάνουμε ένα σχόλιο και για τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη και τελικά πόσο καλός προπονητής μπορεί να είναι και αν πιστεύετε ότι θα τον ξαναδούμε πάλι σε πάγκο. Ο Φράγκη, θα τον λέω τον coach Φράγκη, γιατί έτσι του αρέσει βασικά. Δεν νομίζω ότι είχε σκεφτεί να γίνει προπονητής ποτέ. Ήταν κάτι το οποίο το ζήτησε ο πρόεδρος, του το ζήτησε προσωπικά, το δέχτηκε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή και νομίζω ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένη. Επειδή είχαμε πολλά προβλήματα, κανείς δεν πίστευε ότι η ομάδα θα περάσει το επόμενο γύρο, να περάσει στους 8 της Ευρώπης. Κατάφερε αυτό στην Ευρωλίγκα με το που ήρθε. Νομίζω ήταν 3 ή 4 μέρες αφού είχε πιάσει δουλειά ως προπονητής στον Παναθηναϊκό. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στην Τουρκία και κερδίσαμε στην παράταση κιόλας. Στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα, αλλά χάσαμε στο 5ο παιχνίδι. Και μετά πήραμε το πρωτάθλημα έτσι όπως το πήραμε. Το πήραν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον μπάσκετ, έχει εικόνες υψηλού επίπεδου και είναι πάρα πολύ καλός στο να μπορέσει να δώσει κίνητρο στους παίχτες. Νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Τώρα, εάν θα τον ξαναδούμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το θέλει και πάρα πολύ. Θέλει να είναι κοντά στην ομάδα, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω του αρκεί αυτό. Ο κόσμος θα ήθελε πολύ να μάθει τι του είπατε τελικά στο αυτή, σε εκείνο το περίφημο πλάνο στο τέλος του 5ου τηλεφού. Μπορούμε να μάθουμε. Με έχει ρωτήσει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θυμάμαι. Ούτε θυμάμαι να του μιλάω μετά το τέλος. Και με έχει ρωτήσει πολλοί κόσμο, δεν ήξερα καν ότι το είχε πάρει η κάμερα. Δεν θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Ήταν στο πλαίσιο δηλαδή της έντασης όλου του αγώνα. Νομίζω ναι. Καταφέρατε 2 χρόνια να κερδίσετε τον Ολυμπιακό στους τελικούς. Φέτος έγινε πάλι μια μεγάλη νίκη στο ΣΕΦ. Ποιο ήταν το μυστικό τελικά? Ήταν η άμυνα του Σπανούλη, ήταν κάτι άλλο? Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κερδίσετε? Είναι κάτι δύσκολο και παράλληλα δίνει ήταν και πάρα πολύ σημαντικότητα. Το πιο δύσκολο ήταν να ανατρέψουμε όλη αυτή την κακή ψυχολογία που είχαμε μετά την ήττα μας μέσα στο ΆΚΑ. Περάσανε 3 μέρες πολύ δύσκολες, αλλά εκεί στα δύσκολα φαίνονται και οι χαρακτήρες, στα δύσκολα μπορείς να καταλάβεις πόσο αγαπάνε την ομάδα κάποιοι, πόσο στηρίζουν την ομάδα κάποιοι και πόσο δυνατοί είναι κάποιοι για να βοηθήσουν αυτή την ομάδα. Και θα ξεκινήσω πρώτα από τον
πρόεδρο, ο οποίος τις 3 μέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ, είδαμε ένα πρόεδρο πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο γήπεδο. Καταλάβαινες πάρα πολύ καλά την πίκρα που είχε και τη στεναχώρια που είχε για την ήττα αυτή, που μπορεί να σήμαινε και το να χάσουμε το πρωτάθλημα, αλλά την ίδια στιγμή έβλεπες ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη δύναμη να μας βοηθήσει να αλλάξουμε όλη αυτή την ψυχολογία. Το ίδιο και ο κόσμος, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός. Παραμονή παιχνιδιών μαζεύτηκε στο παιχνιδιού στο ΣΕΦ, μαζεύτηκε στο ΆΚΑ, μας έδωσε φοβερή δύναμη. Πριν φύγουμε για το ΣΕΦ, πάλι μαζεύτηκε στο ξενοδοχείο. Και νομίζω ότι να πενέψουμε και λίγο τους εαυτούς μας, ότι μετά την ήττα από το παιχνίδι, από το που χάσαμε τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ, μετά τη συνέντευξη τύπου, καθίσαμε οι προπονητές μέχρι τις 4 ώρα το πρωί και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να αλλάξουμε την ψυχολογία, πρέπει να αλλάξουμε την τακτική μας. Καθίσαμε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί, πήραμε κάποιες αποφάσεις και παρόλο τη στεναχωρία μας, ήμασταν την άλλη μέρα έτοιμοι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους παίχτες. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί τίποτα δεν γίνεται αν οι παίχτες δεν ανταποκριθούν, δεν το πάρουν προσωπικά για να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, και νομίζω ότι δείξανε τεράστια δύναμη ψυχική για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή μετά από μια άσχημη ήττα ή σημαντική ήττα, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πάρει, να μεταφέρει στους παίχτες του την ψυχολογία του προχωράμε, δεν πέφτουμε, γιατί αν το κάνουμε τώρα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Πώς χρειάζεται το κατάλληλο υλικό ή χρειάζεται περισσότερο η κατάλληλη ψυχολογία από τον προπονητή? Νομίζω και τα δύο. Στα Αμερική λένε το παιχνίδι δεν λέει ποτέ ψέματα. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα στο παιχνίδι μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι νικητής, ποιος είναι ηγέτης, ποιος φοβάται, ποιος δεν φοβάται στα δύσκολα, ποιος προσπαθεί για την ομάδα, ποιος προσπαθεί για τον εαυτό του, ποιος προπονητής δείχνει ότι πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν λέει, το παιχνίδι δεν λέει ποτέ ψέματα. Νομίζω ότι εάν ένας προπονητής φοβάται και προσπαθήσει να δείξει στους παίχτες ότι δεν φοβάται, οι παίχτες θα το καταλάβουν. Νομίζω ότι ο Φράγκη δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι, το πίστεψε, το μετέδωσε στους παίχτες, αλλά από εκεί και πέρα το πιστέψανε και οι παίχτες και είχαν τη δύναμη να πάνε μέσα στο ΣΕΦ και να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Να μπούμε λίγο στη διαδικασία να συγκρίνουμε τα 2 τελευταία πρωταθλήματα. Ποιο προτιμάτε, το περσινό ή το φετινό, και ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Δεν είναι κανένα σαν το πρώτο. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο W περσινή χρονιά. Δεν πίστευε κανένας ότι μπορούσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης. Και τελικά καταφέραμε να κερδίσουμε 3-0 τη σειρά. Νομίζω δεν περίμενε ούτε ο Ολυμπιακός ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ήταν πολύ δύσκολο, αλλά πιο δύσκολο ήταν το φετινό. Πρώτον, διότι ο Παναθηναϊκός είχε το αβαντάζ έδρας και είχε την πίεση του φαβορή, γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια ότι η ομάδα που έχει το... Όχι τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα χρόνια, ότι όταν έχεις το αβαντάζ έδρας είσαι και φαβορή για το πρωτάθλημα. Εμείς δεν παίζαμε τόσο καλά. Υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την ΤΣΣΚΑ, διότι η ομάδα από την αρχή της χρονιάς είχε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, ότι πήγαινε για Ευρωλίγκα, να πάρει την Ευρωλίγκα. Στο τέλος αποκλειστήκαμε, υπήρχε απογοήτευση και αυτό λίγο μας έκανε να μην παίζουμε καλά. Ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δύσκολο.
Κεφάλαιο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σίγουρα πιστεύω ότι τίποτα από όλα όσα έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχε στο τιμόνι αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει, να μην πω απλά αγαπάει αυτό, μα τη λατρεύει, προσπαθεί για τον καλύτερο μέσα στις δυνατότητες που έχει, αγωνίζεται, ξυπνάει και κοιμάται και η σκέψη του είναι στην ομάδα και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και έμπρακτα. Στα μάτια του πολύ κόσμου είναι ένας άνθρωπος έντονος και ο ίδιος το έχει παραδεχτεί, έντονος και στις αντιδράσεις του. Αλήθεια, τι έχετε αποκομίσει εσείς από την επαφή μαζί του? Είναι έντονος, έχει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα για αυτή την ομάδα. Αυτό που νομίζω το είπα και πριν, όταν χάσαμε από τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, αυτό που ζήσαμε με τον πρόεδρο τις επόμενες τρεις μέρες, ήταν για μένα ήταν πρωτόγνωρο. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα και ότι είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να έχει παραπάνω έτσι έντονες αντιδράσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι ομάδες μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν. Τι είναι αυτό πιστεύετε που τον δένει τόσο πολύ, που δένει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό? Εγώ το 1987 είχα την τύχη να γνωρίσω τον πατέρα του, τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, που ήταν επί χρόνια πρόεδρος στην ομάδα. Άλλος ένας άνθρωπος όπως και ο κύριος Θανάσης Γιαννακόπουλος που τον ζήσαμε. Είναι μια οικογένεια που λατρεύουν τον Παναθηναϊκό. Το πλάνο ελληνοποίησης της ομάδας είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στην φιλοσοφία του? Αν θυμάμαι καλά, είναι κάτι το οποίο το ήθελε από την πρώτη στιγμή. Ναι, και νομίζω ότι το ζήτησε και ο κόσμος. Νομίζω δεν το έκανε μόνο επειδή το ήθελε αυτός, αλλά το ήθελε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι είναι και σωστό. Στην Ελλάδα είμαστε, πρέπει να έχουμε τους καλύτερους Έλληνες παίχτες. Τους είχαμε και τώρα πρέπει να τους ξαναδημιουργήσουμε. Να αναφερθούμε λίγο και στην εθνική ομάδα. Την υπηρετήσατε δύο δύσκολα καλοκαίρια. Επικεφαλής τότε ήταν ο Ηλίας ο Ζούρος. Το 2011 είδαμε για πρώτη φορά πολλούς παίχτες να αρνούνται ουσιαστικά την συμμετοχή τους. Τι συνέβη τότε, τι συμβαίνει τώρα? Ναι, ήμουνα δύο χρόνια στην εθνική ομάδα, δούλεψα ως βοηθός προπονητή του Ηλία Ζούρου και θα ήθελα να σταθώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Νομίζω ότι έδωσε τα πάντα στην εθνική ομάδα αυτά τα δύο χρόνια. Η πρώτη μας χρονιά που είχαμε πάρα πολλές απουσίες ήταν πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι καταφέραμε το στόχο να προκριθούμε και να παίξουμε προκριματικά για να πάμε στην Ολυμπιάδα την επόμενη χρονιά. Η αμέσως επόμενη χρονιά ήταν αποτυχία για την εθνική ομάδα, αλλά θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες που είχαμε. Όσον αφορά τους παίχτες που αρνούνται να παίξουν, νομίζω ότι οι καλύτεροι Έλληνες παίχτες πρέπει να παίζουν στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα και πρέπει να την υπηρετείς, αλλά νομίζω ότι έχεις να κερδίσεις και πολλά. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν αισθάνεσαι καλά να παίξεις για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε πρέπει να το ξανασκεφτείς. Δεν είναι εύκολο αν δεν αισθάνεσαι ότι θέλεις να παίξεις για την εθνική ομάδα να μπορείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό, και πρέπει οι παίχτες να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, είτε παίζουν στην εθνική ομάδα είτε στις ομάδες τους. Είναι δύσκολο κεφάλαιο, θέλει πολλή συζήτηση αυτό το πράγμα. Σίγουρο είναι ότι πρέπει, στην εθνική ομάδα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους παίχτες. Τι να περιμένουμε από αυτήν την εθνική ομάδα με επικεφαλή στον Κατσικάρη στο Μουτομπάσκετ της Ισπανίας? Έχει καινούργιες παρουσίες, έχει πολλές ελλείψεις. Νομίζω έχει ένα πολύ καλό προπονητή και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι η ομάδα θα πάει καλά. Και μιας και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της συνέντευξης, θα ήθελα να περάσουμε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις.
καλοί έτσι, συνάδελφοι του 7TV με πίεσαν να σας ρωτήσω, οι οποίοι γνωρίζουν και τη διαδρομή σας, πότε θα επιλέξετε να περάσετε σε ρόλο πρώτου προπονητή. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια είχα προτάσεις να δουλέψω ως πρώτος προπονητής και στην Α1 αλλά και στο εξωτερικό. Δεν σας κρύβω ότι πριν έρθω στον Παναθηναϊκό είχα μια πολύ καλή πρόταση να δουλέψω στο εξωτερικό ως πρώτος προπονητής, αλλά δεν μπορούσα να απορρίψω την πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα. Νομίζω κάθε προπονητής θα ήθελε να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, είτε σαν πρώτος, είτε σαν δεύτερος, είτε σαν τρίτος, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Το να δουλέψω ως πρώτος προπονητής, φυσικά και θα το ήθελα κάποια στιγμή. Αυτή είναι η δουλειά μου. Θέλω να κάνω καριέρα, αυτό αγαπώ και θέλω να κάνω έτσι μέχρι τα βαθιά γεράματα αν μπορώ, οπότε δεν αγχώνομαι. Όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, ίσως το κάνω γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος που δουλεύω σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Έχετε υπάρξει παίκτη στο Μαρούσι, στο οποίο νομίζω ήσασταν και αρχηγός, επίσης πιο πριν στο Παπάχο, ομάδες που τώρα πια δεν διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην Α1, ειδικά το πανίσχυρο Μαρούσι. Τι συνέβη και διαλύθηκαν αυτές οι ομάδες? Πώς γίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, η οποία στο μπάσκετ και γενικά στα αθλήματα στην Ελλάδα ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς. Την καταλάβαμε λίγο πιο νωρίς. Δυστυχώς οι ομάδες στην Ελλάδα βασίζονται ή στις επιχορηγήσεις ή σε κάποιους δυνατούς επιχειρηματίες. Τώρα πια δυνατοί επιχειρηματίες δεν είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα και σίγουρα δεν μπορούν να διαθέτουν πολύ μεγάλα ποσά απλά και μόνο για να κάνουν το χόμπι τους. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες να επιβιώσουν. Αυτό έγινε και με τον Παπάγο, αυτό έγινε και με το πανίσχυρο Μαρούσι, το οποίο είχε ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχειρηματία, ως πρόεδρο και διοκτήτη τον Άρη τον Βοβό, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά πράγματα στο Μαρούσι, γι' αυτό και μια ομάδα, δεν θα πω μικρή ομάδα, θα πω μεγάλη ομάδα, όμως όχι πάρα πολύ κόσμο. Είχε λίγο και καλό βέβαια. Κατάφερε να έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Αλλά δυστυχώς η χώρα μας περνάει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, υπάρχει δυστυχία, οπότε δεν νομίζω ότι είναι και προτεραιότητα να υπάρχουν έτσι πολλοί σύλλογοι και δυνατοί σύλλογοι. Πρόσφατα γίνεται πατέρας, θα θέλατε ο μικρός να ακολουθήσει το δικό σας δρόμο και έχει έρθει σε επαφή με την πορτοκαλί μπάλα? Όσο για την μπάλα, είναι ίσως το πρώτο πράγμα που έμαθε. Όπου βλέπει μπάλα, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει αν είναι μπάλα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, μπάλα να είναι και ό,τι να είναι για να παίξει. Βέβαια, πριν γεννηθεί, είχα μπασκέτα μικρή στο δωμάτιό του. Έχουμε στο σαλόνι, έχουμε σε κάθε εβδομάδα και μια μπασκέτα. Αν πω ότι δεν θα ήθελα να ασχοληθεί με το μπάσκετ, θα έλεγα ψέματα. Έτσι, αλλά δεν θα ήθελα να περάσει τις δυσκολίες που πέρασα εγώ, που ήταν αρκετές. Θα ήθελα να περάσει μόνο τα καλά. Βέβαια, όταν κάνεις πρωταθλητισμό δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός να περάσεις μόνο καλά χρόνια. Βέβαια, νομίζω ότι αν δυσκολευτείς, ίσως γίνεις και καλύτερος παίχτης. Απλά δεν θα ήθελα να περάσεις στεναχώριες που περνάνε συνήθως αυτοί που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό. Η τελευταία ερώτηση θα είναι για την Κεφαλονιά. Βρίσκεστε στο νησί μας κάποιες μέρες. Είναι η πρώτη σας φορά? Πώς σας φάνηκε, αλήθεια? Είναι η πρώτη μου φορά. Βρέθηκα τυχαία και λέω τυχαία γιατί η γυναίκα μου είναι διακοσμήτρια και μέσω γνωστών διακοσμεί και φτιάχνει ένα μαγαζί, ένα καφέ μπαρ το Πλάτανο. Μόλις έκανα και διαφήμιση, αν κατάλαβα, στο Αργοστόλι, ναι. Έτσι συνδυάσαμε, ήρθαμε όλοι μαζί με το γιο μας.
να κάνουμε και διακοπές και λίγο δουλειά. Το νησί είναι καταπληκτικό. Δεν έχω δει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ό,τι έχω δει είναι πάρα πολύ όμορφα. Παραλίες, το βράδυ, οι βόλτες που κάνουμε. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι γενικά θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενος λαός, αλλά αυτό που έχω συναντήσει στην Κεφαλαιονιά με έχει κατασκλαβώσει. Δηλαδή έχω γνωρίσει ανθρώπους, δεν νομίζω να είναι τυχαίο ότι έχω γνωρίσει μόνο τέτοιους ανθρώπους. Είναι καταπληκτικοί, είναι φοβερά φιλόξενοι. Νιώθεις σαν το σπίτι σου κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα σας ξαναδούμε στο νησί. Εννοείται, και για πολύ περισσότερες μέρες, και με σκοπό να δω και πολύ περισσότερα πράγματα.